Ραδιόφωνο Πολιτεία 90,7, η συγνότητά μας, ο Λαγνός Χονδρόπουλος είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, ύστερα από αναλυτική και τεκμηριωμένη εισήγηση του εκπροσώπου των επιτροπών, έγινε τελικά αποδεκτή η αίτηση των κατοίκων Λάκας και Νέου Κόσμου Ψυχικού, που εκκρεμούσε από τις 23 Σεπτεμβρίου, για επανασυζήτηση στη σωστή του βάση αυτή τη φορά ως κανονιστική απόφαση του θέματος της μετακίνησης της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης στις συνοικίες. Οι κάτοικοι της Λάκας και του Νέου Κόσμου Ψυχικού πιστεύουν ακράδαντα πως το δίκαιο και χρόνιο αίτημά τους θα γίνει αποδεκτό από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών και των συνοικιών, της αποκέντρωσης και της ισόρροπης ανάπτυξης της Σπάρτης. Η μετακίνηση της λαϊκής αγοράς έλκει υποχρεωτικότητα από τον νόμο περί λαϊκών αγορών και εφαρμόζεται με επιτυχία σε πολλές πόλεις της Ελλάδας προς όφελος των δημοτών, καταναλωτών αλλά και των παραγωγών πολιτών. Θα δούμε πάλι αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα που πολλές φορές μας έχει απασχολήσει και θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Σπύρο Κωνσταντάκη. Είναι ένας από τους εκπροσώπους που ζητούν από τους κατοίκους της Λάκας, που ζητούν μαζί με τους κατοίκους του Νέου Κόσμου Ψυχικού την μεταφορά της λαϊκής τις Τετάρτες εναλλάξ στις δύο συνοικίες. Κύριε Κωνσταντάκη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ που με καλέσατε. Λοιπόν, το θέμα έρχεται ξανά στην επικαιρότητα, επιμένετε και ζητάτε την μετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Τετάρτης. Δεν έγινε κάτι με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και επιχειρείτε ξανά με τη νέα Δημοτική Αρχή της Τετάρτης η λαϊκή αγορά να γίνεται να αλλάξει, τη μία στη Λάκα και την άλλη στον Νέο Κόσμο. Τώρα πώς ακριβώς αυτό θα φανεί στη συνέχεια, πρέπει όμως να πάρθει απόφαση και να γίνει όλη η διαδικασία έτσι όπως απαιτείται. Έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. Πρέπει να είναι, γιατί είχαν παρεμηνεύσει, ας πούμε, όταν εμείς έγινε και την μέρα που το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ όμως λέει επί των παράντων ψηφισάντων, μετά στην επιφέρεια πάνω πήγε, είπαν επί του συνόλου. Εάν όντως ήταν έτσι, γιατί το τότε Δημοτικό Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν απέτυχε την κειμένα να μην απουσιάζει κανένας. Ναι. Γιατί ήταν παρόντες 30 και ψήφισαν 19 υπέρ και 11 κατά από τους παρόντες. Ναι. Οπότε είχε πλειοψηφία και βγήκε με πλειοψηφία. Αυτό το αίτημα είναι χρονιαίο, γιατί εδώ πέρα, εάν ξέρετε και εσείς αν είστε παλιός, δεν είναι Σπάρτη τώρα του 50 και του 60 που ήταν μέχρι την πυροσβεστική. Ναι. Αυτές οι συνοικίες πήραν τεράστια ανάπτυξη, δηλαδή σε οικοδομή. Και αριθμίζουμε γύρω στους 5.000 κόσμο. 3 η Λάκα και 2 το Ψυχικό και ο Νέος Κόσμος. Και βέβαια είναι μακριά τώρα εκεί πέρα για αυτούς τους κατοίκους από τις εργατικές κατοικίες, από εδώ από το Κολυμπητήριο να πηγαίνουν εκεί πέρα. Και καλό είναι, ας πούμε, έτσι όπως είναι και στις άλλες πολιτείες της Πελοποννήσου, Τρίπολη, Άργος, Νάπιο, Καλαμάτα, λέγεται μετακινούμενη λαϊκή, δεν είναι αυτή θα είναι, η οποία είναι βασικό, μπορούν ας πούμε, να εξυπηρετείται όλος ο κόσμος. Και αυτό είναι προς όφελος βέβαια και όλων των Σπαρτιατών, διότι είναι ισότιμοι και ισοβάθμικα σύμφωνα με το βιβλίο του παππού, του σημερινού δημάρχου, του Χρήστου, που υπογράφει Σπάρτη διαμέσου των αιώνων, που ήταν 5 πολιτείες ισοδύναμες και ισοβάθμιμες, δηλαδή 5, οι 5 έφοροι που κυβερνάγανε. Ναι. Ήταν μία, ας πούμε, η Σπάρτη το κέντρο μόνο. Mm-hmm. Γι' αυτό καλό είναι, ας πούμε, και για το αλλά και για τους παραγωγούς. Γιατί στις συγκεκριμένες δύο αυτές συνοικίες υπάρχει μεγάλος χώρος για να παρκάρουν. Στο Νέο Κόσμο είναι η παραλιακή, η τελευταία από περιφερειακή, και εδώ συγκεκριμένη εδώ στη Θερμοπυλών, απάνω το Κολυμπητήριο, όλος ο χώρος είναι ελεύθερος. Και για την πρόσβαση και βέβαια και να εξυπηρετηθούν όλοι οι πολίτες. Αυτό είναι το αίτημά μας. Ναι. Και να μείνει το Σάββατο και όπως είναι. Ναι, και να μετακινείται τις Τετάρτες. Τώρα ή να αλλάξει, ναι, τις πρώτες 15 μέρες θα, ναι, είναι στο Νέο Κόσμο. Είναι καλύτερα να αλλάξει. Ναι. Πρώτη, ας πούμε, στο Νέο Κόσμο ή εδώ στο Λάκα. Δεύτερη Νέο Κόσμο, τρίτη Λάκα και τέταρτη Νέο Κόσμο. Να αλλάξει, είναι καλύτερα. Εναλλάξει. Το θέμα είναι αν θα το γνωρίζουν οι δημότες αυτό για να ξέρουν κάθε φορά που είναι, γιατί θα πρέπει να θυμούνται. Εδώ εμείς έχουμε προετοιμαστεί, θα κάνουμε προετοιμασία εδώ στον Άγιο Σπύρο, αν την ονομάσουμε νούμερο 2 λαϊκή, ας πούμε, Άγιο Σπύρο, θα κάνουμε και αγιασμό και θα το ξέρουν. Ναι. Περιμένουν με λαχτάρα, διότι οι άνθρωποι, γυναίκες, ας πούμε, τα καροτσάκια,
πηγαίνουν από το κέντρο ώστε να πάνε με τα μάξα της που δεν μπορεί να υπάρχει πρόσβαση. Είναι μεγάλο μειονέκτημα. Εκεί δεν πρόκειται να αναβαθμιστεί, δηλαδή να πεις ότι θα γίνει κάτι καλύτερο στο σημείο που είναι η σημερινή. Γι' αυτό εδώ έξω ας πούμε είναι καλύτερα. Ας μείνει το Σάββατο εκεί πέρα και τις άλλες και την Τετάρτη να είναι στους δύο άλλους, στις τρεις οικισμούς. Γιατί σου λέω αριθμίζουμε 5.000 κόσμο και δώσαμε 2.600 υπογραφές. Ναι. Ωστόσο υπάρχουν όμως και κάποιοι και σε εσάς και στη ΛΑΚΑ και στον νέο κόσμο που δεν θέλουν τη λαϊκή αγορά στη γειτονιά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτοί έχουν σφαιράλια, έχουν μαγαζιά και εδώ απέναντί μου. Εδώ εκεί επειδή έχει μαγαζί στο κέντρο, νομίζω ότι την ημέρα εκείνη θα πάνε να αγοράσουν ρούχα ή τέτοια όταν είναι λαϊκή. Είναι νοοτροπία ανθρώπων. Ναι. Δεν είναι εκείνη, είναι μια μειονότητα. Πόσο είναι, 50, 100. Δούμε για 2.600 υπογραφές και περισσότερο όλα τα μαγαζιά. Αυτό το κύριο το έχουν υπογράψει. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή τα μαγαζιά του κέντρου είναι να δουλεύουν. Της περιφέρειας εδώ δεν πρέπει να δουλέψουν. Και σας λέω εδώ ότι υπάρχουν ωραία μαγαζιά. Και τα μένουν για όλες τις θέσεις. Και ανοίγονται με καινούργιες προδιαγραφές, καθαρά, με νέα κτίρια. Δεν είναι στο κίνα στο κέντρο εκεί πέρα τα παλιά κτίρια. Να μην πω τίποτα άλλο, δεν θέλω να πω. Ναι. Και ενδεχομένως να ανοίξουν και άλλες επιχειρήσεις, αν πλέον καθιερωθεί αυτό. Βεβαίως. Γιατί εδώ πέρα είναι ο Κοτσόβολος, είναι το τέτοιο, είναι απέναντι ο Τσιγκάκης, είναι το μάρκετ, είναι πιο κάτω το άλλο. Δύο που ανοίξανε τώρα που έχουν έτοιμα φαγητά, ακριβώς επί της Ορθίας Αρτέμιδος. Εκεί να δείτε γεύση και καθαριότητα και ποιότητα. Να σας πω τώρα, σε ποιον ακριβώς χώρο υπάρχει χώρος δηλαδή για να γίνει η λαϊκή εκεί, σε εσάς, στη ΛΑΚΑ. Είναι ακριβώς που είναι το κολυμπητήριο ή θερμοπυλών το κομμάτι μέχρι ο Θείας Αρτέμιδας, το οποίο έχει αριθμιστεί. Είναι με κίτρινο χρώμα, ο Αργυρόπουλος τότε που το είχε, τα έχουν χωρίσει. Μπορείτε όποτε φέρτε να πάρετε και φωτογραφία και να το μεταδώσετε. Είναι χαραγμένα. Ναι, είναι αρκετός δηλαδή ο χώρος αυτός να φιλοξενηθεί η αγορά. Άλλωστε και δεν είναι. Ναι. Τετραπλάσιος έκταση από ό,τι είναι εκεί πάνω η πλατιούλα στο κέντρο. Γιατί και η λαϊκή της Τετάρτης δεν είναι τόσο μεγάλη όπως είναι του Σαββάτου. Είναι λιγότερη παραγωγή. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Βέβαια, άμα, άμα γίνει η αρχή, άμα γίνει η αρχή και έρχονται όλοι από τα διάρκεια, περιμένουν από εδώ, από τα φυσόλια που πλατάνα που έχουν υπογράψει, θα έχουν μετά αγροτικά τους να ψωνίσουν. Ή με, είναι, το κτέλ δίπλα. Άλλωστε γίνεται και η νέα είσοδος τώρα από το κτέλ που είπατε. Από εκεί ίσως και αυτό εξυπηρετεί. Βεβαίως. Αυτή η γέφυρα τώρα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ας πούμε συγκοινωνιακούς κόμβους. Ναι. Όλοι κίνησαν είναι από εκεί. Τώρα το πρόβλημα θα το έχουν βέβαια όσοι είναι από την άλλη πλευρά που θα είναι μακριά για αυτούς ίσως. Κοίταξε, οι άλλοι από εκεί έχουν το Σάββατο. Ναι. Έχουν το Σάββατο τους. Ναι, δεν τα θέλουν όλα δικά τους. Είπαμε, Σπάρτη δεν είναι του 50 και του 60 που άμα λέγες κάτι σε κλείναν μέσα. Και δεύτερον ήταν μέχρι την πυροσβεστική, δεν υπήρχε εδώ πέρα. Η ΛΑΚΑ, ας πούμε, το ψυγό κάτω ήταν ακόμα κτήματα και είναι μερικά πολλά οικόπεδα. Πάντως είναι θετικό ότι χθες δόθηκε πράσινο φως γιατί είχε κλείσει το θέμα, δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι. Εμείς το ξανακινήσαμε με το Μητραγαλακτές, ήμουν στην Αθήνα. Ναι. Δεν μπορούσα να είμαι σε και στεναχωρήθηκα γιατί με αφηνδιάσανε. Δεν έχει σημασία αυτό ότι είπατε, έγινε δουλειά πάντως. Ναι. Έτσι, σας εκπροσώπησε ο κύριος Μητράκος. Και είναι καλό θεωρώ έτσι που ξαναμπαίνει έτσι το θέμα αυτό προς συζήτηση. Βεβαίως. Να δούμε βέβαια τι θα αποφασίσει το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί και εδώ είναι ένα θέμα αν θέλουν ή όχι, αν περάσει. Κοιτάξτε να δείτε, ο Δήμος πρέπει να τον πάρει και δεν πρέπει ο κάθε δημοτική αρχή να είναι υποχείριο και υποπόδικο στο, αυτό το που λέγεται εμπορικός σύλλογος, γιατί ο εμπορικός σύλλογος είναι να ενώνει και όχι να διχάζει. Δυστυχώς, με λύπη μου το λέω, ότι το μοναδικός εμπορικός σύλλογος της Σπάρτης, ας πούμε, διχάσει αυτή την πόλη και την αφήσει πίσω. Ο εμπορικός σύλλογος. Ο εμπορικός σύλλογος, μάλιστα. Είναι ο πιο διευρωμένος σε όλη την Πελοπόννησο, ας πούμε. Γι' αυτό και αυτή η πόλη θέλει να πάει μπροστά. Και σας επαναλαμβάνω ότι ο εμπορικός σύλλογος είναι να ενώνει και όχι να διχάζει. Διότι το λέω αυτό διχάζει, διότι είναι και συναδέλφοι τους που είναι επαγγελματίες που έχουν καταστήματα, ας πούμε, και εδώ και στη Λινοφία Αρτέμιδος και επί των Θερμοπυλών και επί των 118 μέχρι την Αρχιδάμου που χωρίζει, ας πούμε, η συνοικία του Αγίου Σπυρίδων που είναι οι γειτονιές αυτές. Και
και κάτω βέβαια μέχρι το πανεπιστήμιο είναι συνέχεια. Mm. Έχουν γίνει και καφετέριες, έχουν και πρατήρια, μικροκαφενεδάκια και επί της Λυκούργου από το ΚΤΕΛ μέχρι την πυροσβεστική. Δεν υπάρχουν και πέρα μάγκα, δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή τα μαγαζιά είναι μόνο το κέντρο, γύρω από την πλατεία. Με λίγα λόγια μας λέτε ότι ο εμπορικός σύλλογος θέλει όλα να γίνονται στο κέντρο. Ναι, αυτή συνέχεια μπαίνουν. Ναι. Και έχουν βρει και κάτι εκπροσώπους των παραγωγών εκεί πέρα που είναι έναν πρόεδρο που έχουν εκεί πέρα και μετά είδε το λάθος. Ναι, υπάρχουν παραγωγοί που θέλουν να μετακινούνται. Μάλιστα. Αλλά περισσότερο τους πιέζουν και αυτοί που έχουν γύρω τα μανάδικα εκεί πέρα για να μην φύγουν. Ενώ ο νόμος του λέει μπορούν την Τετάρτη να σου να βάλουν πάγκο και εδώ. Δεν τους απαγορεύει. Α, όσοι έχουν δηλαδή εκεί επιχείρηση, μανάβικο, να μπορούν να κάνουν Τετάρτη εκεί. Μπορούν να βάλουν πάγκο και εδώ μία Τετάρτη, δύο Τετάρτες θα είναι στην Λάκα και τις άλλες δύο Τετάρτες που θα είναι στον νέο κόσμο. Δεν τους απαγορεύει. Κύριε Κωνσταντάκη, ναι. Κύριε Κωνσταντάκη, ναι. Στο ενδεχόμενο κάποια στιγμή η Σπάρτη να αποκτήσει μια σύγχρονη κλειστή αγορά, λαϊκή, εσείς είστε υπέρ ή κατά? Είμαι υπέρ και το σημείο είναι εδώ ο εμπορικός κόμβος που είναι η γέφυρα, είναι να έχουν κάποιες ζωρίσει ένα μικρό τεμάχιο, κτήματο τεμάχιο. Mm-hmm. Εδώ ο Δήμος μπορεί να ζητήσει μέσα της περιφέρειας να πάρει χρήμα να απολωτριώσει ένα κομμάτι μέχρι 10-15 πόδια και παραπάνω στρέμματα, ακριβώς να είναι να εφάπτεται με το ΚΤΕΛ, με το πάρκινγκ του ΚΤΕΛ. Είναι μια τεράστια περιοχή και θα το πληρώσουν σε κτήματα το μάχιο, διότι εκεί είναι, δεν οικοδομείται, είναι η περιφερειακή οδό, η περιφέρεια, να πω και κάτω. Δίπλα στο ΚΤΕΛ μας λέτε τώρα είναι ο χώρος αυτός. Ναι, δίπλα στο ΚΤΕΛ, μπαξές, εκεί πέρα όπως θα έρθει η γέφυρα, ακριβώς η γωνία που θα έρχεται η γέφυρα απέναντι, τεράστιο χώρο τον απολωτριώσει ο Δήμος σαν χτηματοτεμάχιο, όχι σαν οικόπεδο. Και να χτίσει μια σύγχρονη αγορά, είναι μέσα στον πιο κόμβο, εμπορικό κόμβο, διότι είναι η μεγάλη γέφυρα, είναι η Ορθίας Αρτέμιδος, είναι η Όθωνος και Αμαλίας και από κάτω αν ανοίξει η Λυκούργου και από κάτω αν θα ανοίξει και ενωθεί με το ΚΤΕΛ ακριβώς βγαίνει επί της Ορθίας Αρτέμιδος, η Όθωνος και Αμαλίας που είναι κάτι σπίτια παλιά, ένα κομμάτι. Δηλαδή θα βγαίνει μπροστά στη Οθία Σαρτέμιδος και είναι κοντά στο ΚΤΕΛ. Δηλαδή είναι σε τέσσερες σημεία με λεωφόρους, ας πούμε, μεγάλης εμπελίας και κινητικότητας. Ναι, και με τη νέα είσοδο αλλάζουν τα δεδομένα, θα αλλάξει η πόλη. Εκεί είναι ο πιο κατάλληλο σημείο. Εγώ το έχω δει, το κοιτάζω και από εδώ και βλέπω ότι εκεί είναι ο πιο καλύτερος κόμβος. Να εξυπηρετηθεί όλη η Λακωνία. Πρώτα είναι το ΚΤΕΛ κοντά. Και αφού υπάρχει και ο χώρος που λέτε, είναι σημαντικό χώρος αυτό. Θα απολωτριώσουν μεγάλο χώρο, μεγάλο τεράστιο, θα πάνε 10-15 σπίτι πειράζει, ας πούμε. Να έχει πάρκινγκ. Βέβαια, μα χρειάζεται πάρκινγκ. Είναι ένα σύγχρονο δημοτικό εμπορικό κέντρο. Μα έτσι όπως είναι και οι άλλες αγορές, κλειστές αγορές, με το πάρκινγκ, με καταστήματα μέσα και βεβαίως. Να μην υπάρχουν τα προβλήματα τώρα με την κακοκαιρία, είτε το καλοκαίρι που κάνει πάρα πολύ ζέστη. Τίποτα, τα πάντα θα είναι μέσα. Και μανάβικα και δοξιατόρια, ό,τι θέλεις. Ναι. Όταν λέμε, ας πούμε, εμπορικό κέντρο, δημοτικό εμπορικό κέντρο, είναι τεράστια μαρκέτα, σύγχρονη. Γιατί και εμείς, ας πούμε, πάρτε και ιστορία. Ναι. Αυτό θα ήταν το καλύτερο, λέτε. Ναι. Μήπως τώρα και εδώ κάποιοι δεν συμφωνούν το να γίνει κάπου ή σε εκείνο το σημείο που λέτε εσείς προτείνετε κλειστή αγορά γιατί έχουν συμφέροντα? Εμείς το προτείνουμε. Εγώ το προτείνω, το βλέπω. Ήμουνα 35 χρόνια στο κύμα καπετάνιας, γύρισα όλο τον κόσμο και έβλεπα, ας πούμε. Και μην ξεχνάμε ότι στα Χανιά ο Βενιζέλος, ας πούμε, είναι αντίγραφο της λαϊκής, ας πούμε, του κλειστού εμπορικού κέντρου του Μασαλίας της Γαλλίας. Το ίδιο σχέδιο είναι. Ναι. Είναι στα Χανιά. Γιατί δεν μπορούμε και εμείς να έχουμε ένα τέτοιο? Αλλά διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνουμε αντιγραφή, να κάνουμε ένα τέτοιο δικό μας σύγχρονο. Δεν χρειάζεται να πάμε και μακριά, εδώ δίπλα στην Καλαμάτα να πάμε, θα δούμε μια πολύ ωραία σύγχρονη αγορά που λειτουργεί χρόνια. Γιατί ένα δήμαρχο τότε, ας πούμε, είχε μυαλό και η δημοτική αρχή, ας πούμε, και ο κόσμος, ας πούμε, τα αποδέχτηκε. Εδώ πέρα είναι το παλιό κατεστημένο, σας το είπα. Είναι το παλιό κατεστημένο. Το λέω, λυπάμαι που το λέω, ας πούμε, αλλά πρέπει να το πω. Λοιπόν. Όλα τα θέλει ο εμπορικός σύλλογος γιατί μόνο μέσα γύρω από δεν θέλει να μετακινηθεί τίποτα. Και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, είναι το λέω και αυτό και ας μου πούνε ότι τους καταπαραθώνω.
είναι υποχείρια και υποπόδια του εμπορικού συλλόγου. Και δεν μπορούν να πάρουν μια απάντηση. Ναι, αυτή είναι. Δεν τους εξέλεξε ο εμπορικός σύλλογος σε κάθε συμβούλου στη δημοτική αρχή, ο μόνος σπαρτιατικός λαός. Το σύνολο όλων σπαρτιατικού λαού. Και έχουν όλοι τα ίσα δικαιώματα. Δικαιούνται ίσα είναι. Ισοβάθμοι και ισοδύναμοι. Τα πάντα. Ήταν οι πέντε πολιτείες. Η αρχαία Σπάρτη. Οι πέντε έφοροι. Εξού και το πεντάγωνο που τους δώσαν. Τους δώσαν με τα φώτα. Και εμείς μένουμε πίσω. Συγγνώμη πολύ γιατί έτσι είναι. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρέμβαση. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Και θα έχουμε... για το δημοτικό, δηλαδή για το εμπορικό κέντρο δεν υπάρχει πιο καταλληλότερο χώρο αυτό το σημείο. Μόλις γίνει η γέφυρα αυτή, δεν υπάρχει πιο καλύτερος συγκοινωνιακός κόμβος. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο. Οπότε σε πρώτη φάση να έχουμε την μεταφορά της Λαϊκής Τετάρτης στις δύο συνοικίες μέχρι να γίνει, γιατί και αυτό δεν γίνεται αύριο μεθαύριο, έτσι είναι ένα έργο μεγάλο. Βέβαια. Λοιπόν, να είστε... Ο αγώνας συνεχίζεται. Έτσι, να είστε καλά κύριε Κωνσταντάκη και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Καλή σας ημέρα και σε εσάς. Γεια σας.